Χαίρετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει για όσους δεν τον πρόσεξαν. Έκοψε την πάσα. Το Λισό θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ζιρκόφ. Και γίνεται ξανά δικιά του. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Του παραχωρεί το φάουλ εδώ. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Ζιρκόφ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ο Τολισσό με την μπάλα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Να και το σουτ τώρα. Πολύ ωραία ενέργεια για την Μπάγερ. Πρώτο γκολ για την Μπάγερ Μονάχου. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν μπει μπροστά του. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Γκορέτσκα. Προσπαθεί να δοκιμάσει το πόδι του. Τα κατάφεραν. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Ντάγκλας Σάντος. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Η μπάλα στον Κοουτίνιο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Μάλκομ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ξεκάθαρος, πως δεν θα του δώσει άλλη. Πλέον θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Μία λάθος κίνηση και την πάτησε. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματάει και η φάση. Τζερόμ Μποάτενγκ. Το Λισό. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλή πάσα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κομάν. Ντάγκλας Σάντος. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάει για γκολ.
δεν χάνεται με τίποτα. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μάλκομ! Κατέβασε τα ρολά εδώ. Ο Μάλκομ ανάγκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Φέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η Bayern δεν χαρίζει κάστανα στον αντίπαλο. Αμήνεται πολύ σωστά. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Σημαδεύει το και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Σε αυτό το διάστημα είδαμε τι μπορεί να πετύχει η ομάδα. Σχεδόν το άγγιξε το γκολ. Αλλά για λεπτομέρειες δεν τα κατάφερε. Πες μας μερικές από τις σκέψεις σου για το πρώτο ημίχρονο που είδαμε. Η Bayern τα πήγε περίφημα. Έβαλε το πρώτο και με το σάστημα του αντιπάλου έβαλε και δεύτερο. Έτσι είναι η Bayern. Όταν ο αντίπαλος είναι κάτω, κοιτάζει να τον αποτελειώσεις. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Όχι, έτσι δεν μπαίνει γκολ. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ευκαιρία ο Μάλκομ. Μάλκομ. Σουτάρι. Και έπιασε τώρα ο Νόιερ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Άμυνα της τελευταίας στιγμής. Αλλά έπιασε. Ω, κρίμα. Θα ήταν ένα πολύ... Πολύ σωστά την μπάλα. Μάλλον δεν είχε και τόση ακρίβεια, όσο θα ήθελε δηλαδή, για να πανηγυρίζει τώρα τον γκολ. Λεβαντόφσκι. Πολύ έξυπνη παλιά. Κλέβει την μπάλα. Δοκιμάζει την βαθιά παλιά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Κομάν. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Στην μπάλα ο Μάλκομ. Και να η ευκαιρία. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο.
οι φίλοι της ομάδας εδώ ελπίζουν να βγει κάτι καλό από αυτό το κόρνο. Θα ψάξει το γκολ. Θα σεντράρει. Ζιρκόφ έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Αλάμπα. Τζερόμ Μπόατεγκ. Γκορέτσκα. Κίμι. Αλάμπα. Κίμι. Ντάγκλας Σάντος. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τη στέλνει μακριά. Μάλκομ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κίμι θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πολύ καλό το passing game εδώ. Λεβαντόφσκι προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Αλάμπα τη στέλνει προς την περιοχή. Και προσπαθεί να σουτάρει. Άλλο ένα γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Με τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιτιθέμενος. Ο Λεβαντόφσκι, ξέρουμε όλοι ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά παρόλα αυτά, πείτε μου ποιος τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Ο κανένας. Έτσι είναι, με τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να παίζεις γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν στο πι και φι. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Στέλνει προς τα αριστερά. Ντάγκλας Σάντος τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Κίμι κάνει τη μακρινή παλιά. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Μυρίζει γκολ. Βγαίνουν μπροστά. Ζιρκόφ σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Τζούμπα. Τζούμπα ψάχνει τη σερτή πάσα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Κάνει ένα σου. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σου. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Γκορέτσκα. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μίλερ. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Είχε βοήθειες εκεί στα αριστερά. Αλλά παίρνοντας το πάνω του τελικά δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Βέβαια, αυτό είναι εύκολο να το πούμε εκ των υστέρων. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Την κόβει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Για να δούμε. Θα κάνουν κάτι με αυτό το κόρνερ. Κίμι. Τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Τη στέλνει πίσω. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο εδώ. Η αντίπαλη άμυνα δείχνει πολύ συμπαγής. Ο διαιτητής φυρίζει. Υπάρχει.